Χριστός είναι η αγάπη μας, ο έρωτάς μας. Ο Χριστός είναι η χαρά, το φως το αληθινό, η ευτυχία. Ο Χριστός είναι η ελπίδα μας. Η σχέση με τον Χριστό είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι λαχτάρα του Θείου. Ο Χριστός είναι το παν. Αυτός είναι η αγάπη μας, αυτός ο έρωτάς μας. Είναι έρωτας αναφέρετος, ο έρωτας του Χριστού. Από εκεί πηγάζει η χαρά. Η χαρά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι μια χαρά που σε κάνει άλλο άνθρωπο. Είναι μια πνευματική τρέλα, αλλά εν Χριστώ. Σε μεθάει σαν το κρασί το ανώθευτο, αυτό το κρασί το πνευματικό. Όπως λέγει ο Δαβίδ, «Ελείπανα σε νελαίω την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου μεθύσκον με ως ικράτιστον». Ο πνευματικός ίνος είναι άκρατος, ανώθευτος, πολύ δυνατός και όταν τον πίνεις σε μεθάει. Αυτή η Θεία Μέθη είναι δώρο του Θεού που δίδεται στους καθαρούς την καρδία. Όσον μπορείτε να νηστεύετε, όσες μετάνοιες μπορείτε να κάνετε, όσες αγρυπνίες θέλετε να απολαμβάνετε, αλλά να είστε χαρούμενοι, να έχετε τη χαρά του Χριστού. Είναι η χαρά που διαρκεί αιώνια, που έχει αιώνια ευφροσύνη. Είναι η χαρά του Κυρίου μας που δίνει την ασφαλή γαλήνη, τη γαλήνη ατερπνότητα και την πάντερπνη ευδαιμονία. Η χαρά η πασίχαρη που ξεπερνά κάθε χαρά. Ο Χριστός θέλει και ευχαριστείται να σκορπάει τη χαρά, να πλουτίζει τους πιστούς του με χαρά. «Εύχομαι, είναι η χαρά ημών υπεπληρωμένη», είπε. Αυτή είναι η θρησκεία μας. Εκεί πρέπει να πάμε. Ο Χριστός είναι ο παράδεισος, παιδιά μου. Τι είναι παράδεισος? Ο Χριστός είναι. Από εδώ αρχίζει ο παράδεισος. Είναι ακριβώς το ίδιο. Όσοι εδώ ζουν στη γη, ζουν τον Χριστό, ζουν στον παράδεισο. Έτσι είναι που σας το λέω. Είναι σωστό. Αληθινό αυτό. Πιστέψτε με. Έργο μας είναι να προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε μέσα στο φως του Χριστού. Δεν είναι να κάνει κανείς τα τυπικά. Η ουσία είναι να είμαστε μαζί με τον Χριστό. Να ξυπνήσει η ψυχή και να αγαπήσει τον Χριστό. Να γίνει Αγία. Να επιδοθεί στο Θείο Έρωτα. Έτσι θα μας αγαπήσει και εκείνος. Θα είναι τότε η χαρά αναφέρετη. Αυτό θέλει πιο πολύ ο Χριστός, να μας γεμίζει από χαρά, διότι είναι η πηγή της χαράς. Αυτή η χαρά είναι δώρο του Χριστού. Μέσα σε αυτή τη χαρά θα γνωρίσουμε τον Χριστό. Δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε αν εκείνος δεν μας γνωρίσει. Πώς το λέει ο Δαβίδ? «Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν ηγρύπνης οφυλάσσον». Αυτά η ψυχή μας θέλει να αποκτήσει. Αν προετοιμαστούμε ανάλογα, η χάρη θα μας τα δώσει. Δεν είναι δύσκολο. Αν αποσπάσουμε τη χάρη, όλα είναι εύκολα, χαρούμενα και ευλογία Θεού. Η Θεία Χάρης διαρκώς κρούει την πόρτα της ψυχής μας και περιμένει να ανοίξουμε για να έλθει στη διψώσα καρδία μας και να την πληρώσει. Το πλήρωμα είναι ο Χριστός, η Παναγία μας, η Αγία Τριάδα. Τι ωραία πράγματα! Αμα αγαπάες, ζεις στην Ομόνοια και δεν ξέρεις ότι βρίσκεσαι στην Ομόνοια. Ούτε αυτοκίνητα βλέπεις, ούτε κόσμο βλέπεις, ούτε τίποτα. Είσαι μέσα σου με το πρόσωπο που αγαπάεις. Το ζεις, το ευχαριστιέσαι, σε εμπνέει. Δεν είναι αλήθεια αυτά? Σκεφτείτε αυτό το πρόσωπο που αγαπάτε να είναι ο Χριστός. Ο Χριστός στο νου σου, ο Χριστός στην καρδιά σου. Ο Χριστός όλο σου το είναι. Ο Χριστός παντού. Ο Χριστός είναι η ζωή, η πηγή της ζωής, η πηγή της χαράς, η πηγή του φωτός του αληθινού, το παν. Όποιος αγαπάει τον Χριστό και τους άλλους, αυτό ζει τη ζωή. Ζωή χωρίς Χριστό είναι θάνατος, είναι κόλαση, δεν είναι ζωή. Αυτή είναι η κόλαση, η μη αγάπη. Ζωή είναι ο Χριστός, η αγάπη είναι η ζωή του Χριστού. Ή θα είσαι στη ζωή ή στο θάνατο. Από σένα εξαρτάται να διαλέξεις. Ένας να είναι ο στόχος μας, η αγάπη στο Χριστό, στην Εκκλησία, στον πλησίον. Η αγάπη, η λατρεία προς τον Θεό, η λαχτάρα, η ένωση με τον Χριστό και με την Εκκλησία είναι ο επιγής παράδεισος. Η αγάπη στο Χριστό είναι και αγάπη στον πλησίον, σε όλους και στους εχθρούς.
Ο χριστιανός πονάει για όλους. Θέλει όλοι να σωθούν, όλοι να γευτούν τη Βασιλεία του Θεού. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Μέσω της αγάπης προς τον αδελφό θα κατορθώσουμε να αγαπήσουμε το Θεό. Ενώ το επιθυμούμε, ενώ το θέλουμε, ενώ είμαστε άξιοι, η Θεία Χάρις έρχεται μέσω του αδελφού. Όταν αγαπάμε τον αδελφό, αγαπάμε την Εκκλησία, άρα τον Χριστό. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε κι εμείς, άρα όταν αγαπάμε την Εκκλησία, αγαπάμε και τον εαυτό μας. Ένα θέλω, ένα επιθυμώ, ένα ζητώ, Χριστέ μου, να είμαι μαζί Σου. Να αγαπάμε τον Χριστό και μόνη ελπίδα και φροντίδα μας να είναι Αυτός. Να αγαπάμε τον Χριστό μόνο για Αυτόν, ποτέ για μας. Ας μας βάλει όπου θέλει, ας μας δώσει ό,τι θέλει. Να μην τον αγαπάμε για τα δώρα Του. Είναι εγωισμός να λέμε, θα με βάλει ο Χριστός σε μια ωραία μονή που έχει φτιάξει. Την έχει ετοιμάσει ο Χριστός, το λέει στο Ευαγγέλιο. Εν τη οικία του Πατρός μου, μονέ πολλέ συν, είναι όπου είμαι εγώ και εμεί είτε. Το σωστό είναι να λέμε, Χριστέ μου, ό,τι θέλει η αγάπη Σου, αρκεί να ζω στην αγάπη Σου. Εγώ καημένος τι να σας πω, είμαι πολύ αδύνατος. Δεν έχω κατορθώσει να αγαπήσω τόσο πολύ τον Χριστό, να τον λαχταρίσει η ψυχή μου. Αισθάνομαι ότι είμαι πολύ πίσω, έτσι το αισθάνομαι. Δεν έχω φτάσει εκεί που θέλω, δεν ζω αυτήν την αγάπη. Αλλά δεν απονθαρρύνομαι, εμπιστεύομαι την αγάπη του Χριστού. Λέω στο Χριστό, το ξέρω, δεν είμαι άξιος, στείλε με όπου θέλει η αγάπη Σου. Αυτό επιθυμώ, αυτό θέλω, στη ζωή μου πάντα σε λάτρευα. Όταν ήμουν άρρωστος βαριά και θα έφευγα για τους ουρανούς, δεν ήθελα να σκέπτομαι τις αμαρτίες μου. Ήθελα να σκέπτομαι την αγάπη του Κυρίου μου, του Χριστού μου και την αιώνια ζωή. Δεν ήθελα να έχω φόβο. Ήθελα να πάω στον Κύριο και να σκέπτομαι την αγαθότητά Του, την αγάπη Του. Και τώρα που πλησιάζει το τέλος της ζωής μου, δεν έχω άγχος, αγωνία, αλλά σκέπτομαι ότι όταν παρουσιαστώ στη Δευτέρα Παρουσία και μου πει ο Χριστός, «Ετέρε, πώς εισήλθες, όδε, μη έχων εν δημαγά μου», θα σκύψω το κεφάλι και θα του πω, «Ό,τι θέλεις, Κυριέ μου, ό,τι θέλει η αγάπη Σου, το ξέρω, δεν είμαι άξιος». Στείλε με όπου θέλει η αγάπη Σου. Για την κόλαση είμαι άξιος και στην κόλαση να με βάλεις, αρκεί να είμαι μαζί Σου. Ένα θέλω, ένα επιθυμώ, ένα ζητώ, να είμαι μαζί Σου, όπου και όπως θέλεις Εσύ. Προσπαθώ να δοθώ στην αγάπη και στη λατρεία του Θεού. Έχω τη συνέστηση της αμαρτωλότητος, αλλά ζω με την ελπίδα. Είναι κακό να απελπίζεσαι, διότι ο απελπισμένος πικραίνεται και χάνει την προθυμία και τη δύναμή του, ενώ αυτός που ελπίζει προχωρεί προς τα εμπρός, επειδή αισθάνεται ότι είναι φτωχός, προσπαθεί να πλουτίσει. Τι κάνει ο φτωχός? Όταν είναι έξυπνος, προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να πλουτίσει. Παρόλο που νιώθω έτσι αδύναμος και δεν έχω κατορθώσει αυτό που ποθώ, εντούτοις δεν απελπίζομαι. Με παρηγορεί, όπως σας είπα, ότι δεν πάβω από του να προσπαθώ διαρκώς. Όμως δεν κάνω αυτό που θέλω. Κάνετε προσευχή και για μένα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να αγαπήσω απόλυτα τον Χριστό χωρίς τη χάρη Του. Ο Χριστός δεν αφήνει να εκδηλωθεί η αγάπη Του αν η ψυχή μου δεν έχει κάτι που να τον τραβήξει. Και ίσως αυτό το κάτι μου λείπει, γι' αυτό παρακαλώ το Θεό και λέω, «Πολύ αδύναμος είμαι, Χριστέ μου. Μόνο Εσύ θα κατορθώσεις με τη χάρη Σου να μ' αξιώσεις έτσι, σαν τον Απόστολο Παύλο που χαιρόταν και καυχόταν, να λέω κι εγώ μαζί του, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Μ' αυτά ασχολούμαι. Προσπαθώ να βρίσκω τρόπους να αγαπήσω τον Χριστό. Δεν χορταίνεται αυτή η αγάπη. Όσο αγαπάς τον Χριστό, τόσο νομίζεις ότι δεν τον αγαπάς και όλο λαχταράς περισσότερο να τον αγαπήσεις. Χωρίς όμως να το καταλαβαίνεις, πηγαίνεις πιο ψηλά, πιο ψηλά. Όταν έλθει ο Χριστός στην καρδιά, η ζωή αλλάζει. Όταν βρεις τον Χριστό, σου αρκεί, δεν θέλεις τίποτε άλλο, ησυχάζεις. Γίνεσαι άλλος άνθρωπος, ζεις παντού όπου υπάρχει ο Χριστός. Ζεις στα άστρα, στο άπειρο, στον ουρανό με τους αγγέλους, με τους αγίους, στη γη με τους ανθρώπους, με τα φυτά, με τα ζώα,
με όλους, με όλα. Όπου υπάρχει αγάπη στο Χριστό εξαφανίζεται η μοναξιά. Είσαι ειρηνικός, χαρούμενος, γεμάτος. Ούτε μελαγχολία, ούτε αρρώστια, ούτε πίεση, ούτε άγχος, ούτε κατήφια, ούτε κόλαση. Ο Χριστός είναι σε όλες σου τις σκέψεις, σε όλα σου τα έργα. Έχεις τη χάρη και μπορείς όλα να τα υποφέρεις για τον Χριστό. Ακόμα μπορείς να πάσχεις και αδίκως, να υποφέρεις αδικίες για τον Χριστό και μάλιστα με χαρά. Όπως έπαθε εκείνος, το ίδιο και εσύ μπορείς να πάσχεις αδίκως. Διάλεξες τον Χριστό για να μην πάθεις. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? «Χαίρω εν της παθήμασή μου». Αυτή είναι η θρησκεία μας. Να ξυπνήσει η ψυχή και να αγαπήσει τον Χριστό. Να γίνει αγία. Να επιδοθεί μόνο στο Θείο Έρωτα. Έτσι θα την αγαπήσει και εκείνος. Όταν έλθει ο Χριστός στην καρδιά, η ζωή αλλάζει. Ο Χριστός είναι το παν. Όποιος ζει μέσα του το Χριστό, ζει πράγματα που δεν λέγονται, άγια και ιερά. Ζει ένα γαλιάσι. Αυτά είναι αλήθεια. Τα έχουν ζήσει άνθρωποι, ασκητές στο Άγιο Όρος. Συνεχώς με λαχτάρα ψιθυρίζουν την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ. Όταν μπει ο Χριστός στην καρδιά, τα πάθη εξαφανίζονται. Δεν μπορείς ούτε να βρήσεις, ούτε να μισήσεις, ούτε να εκδικηθείς, ούτε τίποτε. Πού να βρεθούν τα μίση, οι αντιπάθειες, οι κατακρίσεις, οι εγωισμοί, τα άγχη, οι καταθλίψεις. Κυριαρχεί ο Χριστός και η λαχτάρα του ανεσπέρου φωτός. Αυτή η λαχτάρα σε κάνει να αισθάνεσαι ότι ο θάνατος είναι η γέφυρα που θα την περάσεις σε μια στιγμή για να συνεχίσεις τη ζωή του Χριστού. Εδώ στη γη έχεις ένα εμπόδιο, γι' αυτό χρειάζεται η πίστη. Αυτό το εμπόδιο είναι το σώμα, ενώ μετά το θάνατο η πίστη καταργείται και βλέπεις τον Χριστό όπως βλέπεις τον ήλιο. Στην αιωνιότητα βέβαια θα τα ζεις όλα πιο έντονα. Όταν όμως δεν ζεις με τον Χριστό, ζεις μέσα στη μελαγχολία, στη θλίψη, στο άγχος, στη στενοχώρια, δεν ζεις σωστά. Τότε παρουσιάζονται πολλές ανομαλίες και στον οργανισμό. Επηρεάζεται το σώμα, οι ενδοκρινείς αδένες, το σηκώτι, η χολή, το πάνγκρεας, το στομάχι. Σου λένε, για να είσαι υγιής πάρε το πρωί το γάλα σου, το αβουλάκι σου, το βουτυράκι σου με 2-3 παξιμάδια. Κι όμως, αν ζεις σωστά, αν αγαπήσεις τον Χριστό, με ένα πορτοκάλι και ένα μήλο είσαι εντάξει. Το μεγάλο φάρμακο είναι να επιδοθεί κανείς στη λατρεία του Χριστού. Όλα θεραπεύονται, όλα λειτουργούν κανονικά. Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει, τα μεταποιεί, τα αγιάζει, τα διορθώνει, τα αλλάζει, τα μεταστοιχιώνει. Πολύ θα παρηγορηθεί η ψυχούλα μας όταν λαχταρίσουμε τον Κύριο. Δεν θα ασχολούμαστε τότε με τα καθημερινά και τα χαμερπή. Θα ασχολούμαστε με τα πνευματικά και τα ανώτερα. Θα ζούμε στον κόσμο τον πνευματικό. Όταν ζεις στον κόσμο τον πνευματικό, ζεις σε άλλο κόσμο, σε αυτόν που αρέσκεται και λαχταρά η ψυχή σου. Δεν αδιαφορείς όμως και για τον άνθρωπο. Θέλεις και αυτός να βρει τη σωτηρία, το φως, τον αγιασμό, να μπουν όλοι στην Εκκλησία. Η αγάπη στο Χριστό δεν χορταίνεται. Ο Χριστός είναι το άκρον εφετών, το άκρον επιθυμητών. Δεν υπάρχει ανώτερο. Όλα τα αισθητά έχουν κόρο, αλλά ο Θεός δεν έχει κόρο. Αυτός είναι το παν. Ο Θεός είναι το άκρον εφετών. Καμιά άλλη χαρά, κανένα άλλο κάλος, τίποτα δεν μπορεί να παραβγεί με αυτόν. Τι άλλο από το ανώτατον? Ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία. Δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά μπορεί να αρχίσει η ζήλια, η γκρίνια, μέχρι και ο φόνος. Μπορεί να μεταβληθεί σε μίσος. Η εν Χριστώ αγάπη δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη λίγο διατηρείται και σιγά σιγά σβήνει, ενώ η Θεία αγάπη ολοένα μεγαλώνει και βαθαίνει.
Κάθε άλλος έρωτας μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία. Ο Θείος Έρος όμως μας ανεβάζει στη σφαίρα του Θεού, μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οι άλλες ειδονές κουράζουν, ενώ αυτή διαρκώς δεν χορταίνεται. Είναι μια ειδονή ακόρεστος που δεν τη βαριέται κανείς ποτέ. Είναι το άκρον αγαθών. Μόνο σε ένα σημείο σταματάει ο κορεσμός, όταν ο άνθρωπος ενωθεί με τον Χριστό. Αγαπάει, αγαπάει, αγαπάει και όσο αγαπάει, τόσο βλέπει ότι θέλει ακόμη να αγαπήσει. Το βλέπει ότι δεν έχει ενωθεί, δεν έχει δοθεί στην αγάπη του Θεού. Έχει συνεχώς την έφεση, την επιθυμία, τη χαρά για να κατορθώσει να φτάσει στο άκρον εφετών, στο Χριστό. Όλο νηστεύει και όλο κάνει μετάνοιες και όλο προσεύχεται και όμως όλο δεν ικανοποιείται. Δεν το καταλαβαίνει ότι έφτασε ήδη σε αυτή την αγάπη. Αυτό που επιθυμεί δεν το νιώθει ότι τον γέμισε, ότι το πήρε, ότι το αισθάνεται, ότι το ζει. Αυτό το θείο έρωτα, αυτή τη θεία αγάπη λαχταρούν και ποθούν όλοι οι ασκητές. Μεθούν με τη θεία μέθη. Με αυτή τη θεία μέθη το μεν σώμα μπορεί να γυράσκει, να παρέρχεται. Το πνεύμα όμως νεάζει και ανθεί. Αγαπήστε το Χριστό και θα σας αγαπήσει και εκείνος. Όλοι οι πόνοι σας θα περάσουν, θα νικηθούν, θα μεταποιηθούν. Τότε γίνονται όλα Χριστός, γίνονται παράδεισος. Αλλά για να ζούμε στον παράδεισο πρέπει να αποθάνουμε, να αποθάνουμε για όλα, για να είμαστε σαν νεκροί. Τότε θα ζούμε πραγματικά, θα ζούμε στον παράδεισο. Αν δεν νεκρωθούμε κατά τον παλαιό άνθρωπο, δεν γίνεται τίποτα. Όσο πίνεις κρασί, τόσο και πιο πολύ θέλεις να πίνεις. Όσο πιο πολύ δίνεσαι στην αγάπη του Χριστού, τόσο και πιο πολύ θέλεις να δίνεσαι. Αυτόν πρέπει να αγαπήσουμε με όλη μας τη ζωή, την καρδιά, την ισχύ, τη δύναμη, τη διάνοια. Να βάλουμε την πρίζα της καρδιάς μας στην αγάπη Του, για να ενωθούμε μαζί Του. Αυτό ζητάει ο Κύριος, όχι για τον εαυτό Του από εγωισμό, αλλά για μας, για να μας χαρίσει το παν, τη χαρά, την ευτυχία. Αυτή η αγάπη και αυτός ο έρωτας και αυτός ο ενθουσιασμός σε φέρνει και στο μαρτύριο ακόμη. Σε κάνει να θυσιάζεσαι, να μην λογαριάζεις τίποτα, να μην φοβάσαι τίποτα, να φεύγεις μακριά, στα σπήλαια και στις οπές της γης. Αυτή τη θεία τρέλα είχε και ο Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης, ο Άγιος που με ενέπνευσε. Απ' τη θεία τρέλα ξεκινώντας οι Άγιοι και οι μάρτυρες δεν εδίσταζαν σε τίποτε, έτρεχαν στο μαρτύριο με χαρά και ενθουσιασμό. Όποιος αγαπάει λίγο, δίνει λίγο. Όποιος αγαπάει περισσότερο, δίνει περισσότερο. Και όποιος αγαπάει πάρα πολύ, τι έχει αντάξιο να δώσει? Δίνει τον εαυτό του. Εξαιτίας αυτής της αγάπης τους προς τον Χριστό, οι Άγιοι δεν αισθανόντουσαν τους πόνους των μαρτυρίων, όσο σκληρά κι αν ήταν. Θυμηθείτε τους τρεις πέδας εν τη καμίνο, υμνούντες και δοξολογούντες εδροσίζοντος την κάμινον του πυρός. Θυμηθείτε τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Γεώργιο, την Αγία Κατερίνα, την Αγία Βαρβάρα, την Αγία Παρασκευή, τους 40 μάρτυρες μέσα στην παγωμένη λίμνη. Νέφος μαρτύρων, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Όλοι αυτοί οι Άγιοι και οι μάρτυρες, όπως εδώ στη γη, έτσι και πολύ περισσότερο τώρα στον ουρανό, υμνούν και δοξάζουν τον Κύριο. Είναι στον Παράδεισο και βλέπουν το πρόσωπο του Θεού, πρόσωπο προς πρόσωπο. Και αυτό είναι το παν. Πώς το λέει στην Ευχαριστία μετά τη Θεία Μετάληψη η πρώτη ευχή? Δεν λέει κάπου «των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος του άρετον»? Να ο Παράδεισος. Παράδεισος είναι το να βλέπει κανείς διαπαντός το πρόσωπο του Θεού. Είναι ανώτερο από τα λουλούδια και από τα εξωτικά πουλιά και από τα γάργαρα νερά και από τα τριαντάφυλλα και από όλα τα ωραία που υπάρχουν στη γη, από όλες τις μικρές αγάπες. Όταν αγαπάς τον Χριστό, παρόλες τις αδυναμίες και τη συνέστηση που έχεις για αυτές, έχεις τη βεβαιότητα ότι ξεπέρασες το θάνατο, γιατί βρίσκεσαι στην κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Πάνω σε αυτά αγωνίζομαι κι εγώ, αλλά ο Θεός να με λύσει. Πάνω σε αυτά όντως καταγίνομαι μέρα και νύχτα. Έτσι είναι, όταν αγαπήσεις τον Χριστό, θέλεις να υποφέρεις για τον Χριστό. Να ευχόμαστε να μας αξιώσει ο Θεός να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου και από εδώ, από τη γη.
τον Χριστό να τον αισθανόμαστε φίλο μας. Είναι ο φίλος μας. Το βεβαιώνει ο ίδιος όταν λέει «Εμείς φίλοι μου εστέ». Σαν φίλο να τον ατενίζουμε και να τον πλησιάζουμε. Πέφτουμε, αμαρτάνουμε. Με οικειότητα, αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχουμε κοντά του. Όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δίνει η αίσθηση του φίλου. Να του πούμε «Κύριε, το έκανα, έπεσα, συγχώρεσέ με». Αλλά συγχρόνως να αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά, με αγάπη και μας συγχωρεί. Να μην μας χωρίζει από τον Χριστό η αμαρτία. Όταν πιστεύουμε πως μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από Αυτόν, ούτε όταν αμαρτάνουμε. Έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη Του και όπως και να φερτούμε, ξέρουμε ότι μας αγαπάει. Αν αγαπάμε τον Χριστό πραγματικά, δεν υπάρχει φόβος να χάσουμε το σεβασμό μας σε Εκείνο. Εδώ ισχύει εκείνο του Αποστόλου Παύλου. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψεις ή στενοχωρία? Πέπεις με γάρο ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος δεν ηθίσεται ημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, της εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Είναι μια σχέση ανώτερη, μοναδική, η σχέση της ψυχής με το Θεό, που δεν τη διασπά τίποτα και δεν τη φοβίζει, ούτε την κλονίζει τίποτα. Το Ευαγγέλιο βέβαια λέει με συμβολικές λέξεις για τον άδικο ότι θα βρεθεί εκεί όπου υπάρχει ο τριγμός και ο βρυγμός των οδόντων, διότι μακράν του Θεού έτσι είναι. Και από τους νηπτικούς πατέρες της Εκκλησίας πολλοί ομιλούν για φόβο θανάτου και κολάσεως. Λένε «Έχε μνήμην θανάτου διεινεκός». Αυτές οι λέξεις, αν τις εξετάσουμε βαθιά, δημιουργούν το φόβο της κολάσεως. Ο άνθρωπος, προσπαθώντας να αποφύγει την αμαρτία, κάνει αυτές τις σκέψεις για να κυριευτεί η ψυχή του από το φόβο του θανάτου, της κολάσεως και του διαβόλου. Όλα έχουν τη σημασία τους, το χρόνο και την περίστασή τους. Η έννοια του φόβου είναι καλή για τα πρώτα στάδια. Είναι για τους αρχαρίους, για αυτούς που ζει μέσα τους ο παλαιός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο αρχάριος που δεν έχει ακόμα λεπτυνθεί, συγκρατείται από το κακό με το φόβο. Και ο φόβος είναι απαραίτητος εφόσον είμαστε υλικοί άνθρωποι και χαμερπείς. Αλλά αυτό είναι ένα στάδιο, ένας χαμηλός βαθμός σχέσεως με το Θείο. Το πάμε στη συναλλαγή προκειμένου να κερδίσουμε τον Παράδεισο ή να γλιτώσουμε την κόλαση. Αυτό αν το καλοεξετάσουμε δείχνει κάποια ιδιοτέλεια, κάποιο συμφέρον. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτός ο τρόπος. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει και μπει στην αγάπη του Θεού, τι του χρειάζεται ο φόβος? Ό,τι κάνει το κάνει από αγάπη και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό. Το να γίνει καλός κάποιος από φόβο στο Θεό και όχι από αγάπη δεν έχει τόση αξία. Προχωρώντας, και το Ευαγγέλιο μας δίνει να καταλάβουμε πως ο Χριστός είναι η χαρά, η αλήθεια, πως ο Χριστός είναι ο Παράδεισος. Πώς το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? «Φόβο σου και στην εν τη αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων, ότι ο φόβος κόλα συνέχει, ο δε φοβούμενος ούτε τελείωται εν τη αγάπη». Προσπαθώντας δια του φόβου μπαίνουμε σιγά σιγά στην αγάπη του Θεού. Πάει τότε η κόλαση, πάει ο φόβος, πάει ο θάνατος. Ενδιαφερόμαστε μόνο για την αγάπη του Θεού. Κάνουμε το παν για αυτή την αγάπη, ό,τι ο γαμπρός για την ύφη. Αν θελήσουμε και τον ακολουθήσουμε, και τούτη η ζωή με τον Χριστό είναι χαρά, έστω και μέσα σε δυσκολίες. Όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος, «Χαίρω εν της παθήμασή μου». Αυτή είναι η θρησκεία μας, εκεί πρέπει να πάμε. Δεν είναι τα τυπικά όσο είναι να ζει κανείς με τον Χριστό. Όταν αυτό το πετύχεις, τι άλλο θέλεις? Κέρδισες το παν. Ζεις τον Χριστό και ο Χριστός ζει μέσα σου. Όλα μετά είναι πολύ εύκολα. Η υπακοή, η ταπείνωση, η ειρήνη. Ο Χριστός είναι ο νυμφίος της ψυχής. Από αυτή τη λατρεία για τον Χριστό προήλθε το άσμα ασμάτων του σοφού Σολομώντος. Αυτό το βιβλίο καλλιεργεί το θείο πόθο, τη θεία αγάπη, τη λατρεία και την εγρήγορση στη σχέση με τον ουράνιο νυμφίο. Τι ωραία λόγια, ερωτικά, γεμάτα αγάπη, πάθος, έρωτα θείο. Φαίνονται σαν ανθρώπινα, είναι όμως θεία. «Ότι τέτρωμαι της εις αγάπης εγώ», λέγει ένα τροπάριο. Δηλαδή πάσχω, υποφέρω,
σε ζητάει η ψυχή μου. Θέλει εσένα που είσαι το φως, η ζωή, ο Θεός, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Κατεξοχήν του άσμασμάτων βλέπουμε τον Χριστό ως νηφίο. Ο Χριστός είναι ο νυμφίος της ψυχής μας. Η ψυχή μας νύμφη του. Τον ακολουθεί σε όλα, και στο μαρτύριο και στο Γολγοθά και στη Σταύρωση, αλλά και στην Ανάσταση. Όταν φτάσουμε σε αυτήν την αγάπη, τότε ο Χριστός θα εγκύψει μέσα μας και θα γεμίσει την ψυχή μας. Διαρκώς να ταινίζετε προς τα άνω, προς το Χριστό, να εξοικειώνεστε με το Χριστό, να εργάζεστε με το Χριστό, να ζείτε με το Χριστό, να αναπνέετε με το Χριστό, να πονάτε με το Χριστό, να χαίρεστε με το Χριστό, να είναι το παν για σας ο Χριστός. Η ψυχή σας να ζητάει, να φωνάζει τον νυμφίο της. «Σε νυμφίε μου ποθώ». Ο Χριστός είναι ο νυμφίος, είναι ο Πατέρας, είναι το παν. Δεν υπάρχει ανώτερο πράγμα στη ζωή από το να αγαπάμε τον Χριστό. Ό,τι θέλουμε είναι στο Χριστό. Ο Χριστός είναι το παν. Όλη η χαρά, όλη η ευφροσύνη, όλη η παραδοσιακή ζωή. Όλα τα μεγαλεία έχουμε όταν έχουμε τον Χριστό μέσα μας. Η ψυχή που είναι ερωτευμένη με τον Χριστό είναι πάντα χαρούμενη και ευτυχισμένη, όσους κόπους και θυσίες και αν της κοστίσει αυτό. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι το πλήρωμα είναι ο Χριστός. Όσοι αρνούνται αυτή την αλήθεια είναι άρρωστοι ψυχικώς, κατέχονται υπό του κακού πνεύματος. Αρνούνται αυτό που τους λείπει. Έτσι βρίσκει κενή την ψυχή τους και μπαίνει ο διάβολος μέσα τους. Και όπως το παιδί πληγώνεται πολύ βαθιά, αν στερηθεί στη ζωή του τον πατέρα και τη μητέρα του, έτσι και πολύ περισσότερο αν στερηθεί ο άνθρωπος τον Χριστό και την Παναγία. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός, πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Η ψυχή του χριστιανού πρέπει να είναι λεπτή, να είναι ευαίσθητη, να είναι αισθηματική, να πετάει, όλο να πετάει, να ζει μες τα όνειρα, να πετάει μες τ' άπειρο, μες τ' άστρα, μες τα μεγαλεία του Θεού, μες τη σιωπή. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός, πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Αυτό είναι. Πρέπει να πονάεις, να αγαπάεις και να πονάεις. Να πονάς για αυτόν που αγαπάς. Η αγάπη κάνει κόπο για τον αγαπημένο. Όλη νύχτα τρέχει, αγρυπνεί, ματώνει τα πόδια για να συναντηθεί με τον αγαπημένο. Κάνει θυσίες, δεν λογαριάζει τίποτα, ούτε απειλές ούτε δυσκολίες εξαιτίας της αγάπης. Η αγάπη προς τον Χριστό είναι άλλο πράγμα. Απείρως ανώτερο. Και όταν λέμε αγάπη, δεν είναι οι αρετές που θα αποκτήσουμε, αλλά η αγαπώσα καρδία προς τον Χριστό και τους άλλους. Το κάθε τι εκεί να το στρέφουμε. Βλέπουμε μια μητέρα να έχει το παιδάκι της στην αγκαλιά, να το φυλάει και να λαχταράει η ψυχούλα της. Βλέπουμε να λάμπει το πρόσωπό της που κρατά τα αγγελούδι της. Όλα αυτά ο άνθρωπος του Θεού τα βλέπει, του κάνουν εντύπωση και με δίψα λέει. Να είχα κι εγώ αυτή τη λαχτάρα στο Θεό μου, στο Χριστό μου, στην Παναγίτσα μου, στους Αγίους μας. Να, έτσι πρέπει να αγαπήσουμε το Χριστό, το Θεό. Το επιθυμείς, το θέλεις και το αποκτάς με τη χάρη του Θεού. Εμείς όμως έχουμε φλόγα για το Χριστό. Τρέχουμε όταν είμαστε κατάκοποι να ξεκουραστούμε στην προσευχή στον αγαπημένο ή το κάνουμε αγκάρια και λέμε «Ωχ, τώρα έχω να κάνω και προσευχή και κανόνα». Τι λείπει και νιώθουμε έτσι? Λείπει ο Θεός Έρος. Δεν έχει αξία να γίνεται μια τέτοια προσευχή. Ίσως μάλιστα κάνει και κακό. Αν στραπατσαριστεί η ψυχή και γίνει ανάξια της αγάπης του Χριστού, διακόπτει ο Χριστός τις σχέσεις, διότι ο Χριστός χοντρές ψυχές δεν θέλει κοντά του. Η ψυχή πρέπει να συνέλθει πάλι για να γίνει άξια του Χριστού, να μετανοήσει έως 70 κι 7. Η μετάνοια η αληθινή θα φέρει τον αγιασμό. Όχι να λες «Πάνε τα χρόνια μου χαμένα, δεν είμαι άξιος» κλπ. Αλλά μπορείς να λες «Θυμάμαι κι εγώ τις μέρες τις αργές που δεν ζούσα κοντά στο Θεό. Και στη δική μου τη ζωή κάπου θα υπάρχουν άδειες μέρες. Ήμουν 12 χρονών που έφυγα για το Άγιο Όρος. Δεν ήταν αυτά χρόνια. Μπορεί βέβαια να ήμουν μικρό παιδί, αλλά ζήσα 12 χρόνια μακράν του Θεού. Τόσα πολλά χρόνια».
Όταν αγαπάς τον Χριστό κάνεις κόπο, αλλά ευλογημένο κόπο. Υποφέρεις, αλλά με χαρά. Κάνεις μετάνοιες, προσεύχεσαι, διότι αυτά είναι πόθος, θείος πόθος. Και πόνος και πόθος και έρωτας και λαχτάρα και αγαλίαση και χαρά και αγάπη. Οι μετάνοιες, η αγρυπνία, η νηστεία είναι κόπος που γίνεται για τον αγαπημένο. Κόπος για να ζεις τον Χριστό. Αλλά αυτός ο κόπος δεν γίνεται αναγκαστικά, δεν αγαναχτείς. Ό,τι κάνεις αγκάρια δημιουργεί μεγάλο κακό και στο είναι σου και στην εργασία σου. Το σφίξιμο, το σπρόξιμο φέρνει αντίδραση. Ο κόπος για τον Χριστό, ο πόθος ο αληθινός, είναι Χριστού αγάπη, είναι θυσία, είναι ανάλυση. Αυτό ένιωθε και ο Δαβίδ. «Επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου». Ποθεί με λαχτάρα και λιώνει η ψυχή μου από την αγάπη του Θεού. Αυτό του Δαβίδ ταιριάζει με το στίχο του Βερίτη που μ' αρέσει. «Συντροφιά με το Χριστό λαχτάρισα να ζήσω, ως να φτάσει και η στερνή στιγμή να ξεψυχήσω». Χρειάζεται προσοχή και προσπάθεια για να κατανοεί κανείς αυτά που μελετάει και να τα ενστερνίζεται. Αυτός είναι ο κόπος που θα κάνει ο άνθρωπος. Στην κατάνοιξη, στη ζέση, στα δάκρυα θα μπει μετά χωρίς να κοπιάσει. Αυτά ακολουθούν, είναι δώρα Θεού. Ο έρωτας θέλει προσπάθεια. Με την κατανόηση των τροπαρίων και κανόνων και των γραφών έλκεσαι εφρενόμενος, μπαίνεις μέσα στην αλήθεια εφρενόμενος. «Έδωκα σε φροσύνην στην καρδία μου», όπως λέγει ο Δαβίδ. Έτσι αυθόρμητα μπαίνει στην κατάνοιξη ανέμακτα. Καταλάβατε? Εγώ καημένος επιθυμώ να ακούω τα λόγια των πατέρων, των ασκητών, τα λόγια της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Σ' αυτά θέλω να εντρυφώ. Αυτά καλλιεργούν το θείο έρωτα. Τα επιθυμώ και προσπαθώ, αλλά δεν μπορώ. Αρρώστησα και το μεν πνεύμα πρόθυμων είδε σάρξ ασθενής. Δεν μπορώ να κάνω μετάνοιες. Τίποτα. Επιθυμώ, έχω ζήλο και έρωτα να είμαι στο Αγιώρος και να κάνω μετάνοιες, να προσεύχομαι, να λειτουργώ και να είμαι με έναν ακόμη ασκητή. Είναι καλύτερο να είναι δύο, το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Ουγαρί συν δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Ταπείνωση και ανιδιοτέλεια στη λατρεία του Θεού. Ο Χριστός κάθεται έξω από τη θύρα της ψυχής μας και κρούει για να του ανοίξουμε, μα δεν μπαίνει μέσα. Δεν θέλει να εκβιάσει την ελευθερία που ο ίδιος μας έχει δώσει. Το λέει στην Αποκάλυψη. «Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει τη θύρα, εισελεύσομαι προς Αυτόν και δειπνήσομαι ταυτού και Αυτός με τεμού». Ο Χριστός είναι ευγενής. Στέκει απ' έξω από τη θύρα της ψυχής μας και χτυπάει απαλά. Αν του ανοίξουμε, θα έλθει μέσα μας και θα μας δώσει τα πάντα, τον εαυτό του, μυστικά και αθόρυβα. Τον Χριστό δεν θα μπορέσουμε να τον γνωρίσουμε αν εκείνος δεν μας γνωρίσει. Δεν μπορώ να τα εξηγήσω ακριβώς αυτά, είναι μυστήρια. Ακούστε τον Απόστολο Παύλο. «Νιν δε γνώντες Θεών, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού». Ούτε μπορούμε να τον αγαπήσουμε αν ο ίδιος δεν μας αγαπήσει. Ο Χριστός δεν θα μας αγαπήσει άμα εμείς δεν είμαστε άξιοι να μας αγαπήσει. Για να μας αγαπήσει πρέπει να βρει μέσα μας κάτι το ιδιαίτερο. Θέλεις, ζητάς, προσπαθείς, παρακαλείς, δεν παίρνεις όμως τίποτα. Ετοιμάζεσαι να αποκτήσεις εκείνα που θέλει ο Χριστός για να έλθει μέσα σου η Θεία Χάρις, αλλά δεν μπορεί να μπει όταν δεν υπάρχει εκείνο που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Ποιο είναι αυτό? Είναι η ταπείνωση. Αν δεν υπάρχει ταπείνωση, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Χριστό. Ταπείνωση και ανιδιοτέλεια στη λατρεία του Θεού. Μη γνώτο η αριστερά σου, τι πει η δεξιά σου. Κανείς να μην σας βλέπει, κανείς να μην καταλαβαίνει τις κινήσεις της λατρείας σας προς το Θείο. Όλα αυτά κρυφά, μυστικά, σαν τους ασκητές. Θυμάστε που σας έχω πει για τα ειδονάκι? Μες στο δάσος και λαϊδάει, στη σιγή. Να πεις πως κάποιος τα ακούει, πως κάποιος το επενεί? Κανείς. Πόσο ωραίο και λάιδωμα μες στην ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λαριγκάς του? Έτσι γίνεται και με αυτόν που ερωτεύεται το Χριστό. Άμα αγαπάει, φουσκώνει ο λάριγκας
παθαίνει, μαλλιάζει η γλώσσα του. Πιάνει μια σπηλιά, ένα λαγκάδι και ζει το Θεό μυστικά, στεναγμή σαλαλίτης. Σημείων ότι ζητεί το Θεό, ενώ τα πάντα ζει και κινείται, διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν. Όταν φτάσει σε μια τέτοια ταπείνωση και ξαναγκάσεις τη χάρη του Θεού να κατοικήσει μέσα σου, τότε τα κέρδισες όλα. Όταν έχεις την ταπείνωση, όταν γίνεις εχμάλωτος του Θεού, εχμάλωτος με την καλή έννοια, δηλαδή δοχείο της Θείας Χάριτος, τότε μπορείς να πεις με τον Απόστολο Παύλο, «Ζώ δε ουκέτι εγώ, ζή δε εν εμή Χριστός». Είναι πάρα πολύ εύκολο να πραγματοποιηθεί αυτό, δηλαδή να κάνουμε αυτά που θέλει ο Θεός. Όχι απλώς εύκολο, αλλά ευκολότατο. Αρκεί να κάνουμε το άνοιγμα. Όταν κάνουμε το άνοιγμα για να δεχτούμε το Θείο, γινόμαστε άξιοι του Θεού για να εγκύψει μέσα μας ο Χριστός. Και αν εγκύψει μέσα μας ο Χριστός, μας χαρίζει την ελευθερία. Πού να βρεις λέξεις για αυτά τα μυστήρια? Όλο το μυστικό είναι η αγάπη, ο έρωτας στο Χριστό, το δόσιμο στον κόσμο το πνευματικό. Ούτε μοναξιά νιώθει κανείς, ούτε τίποτα. Ζει μέσα σ' άλλο κόσμο. Εκεί που η ψυχή χαίρεται, εκεί που εφραίνεται, που ποτέ δεν χορταίνει. Είναι μία πανήγυρης και το κέντρο όλης της χαράς είναι το πρόσωπο του Χριστού. Τι είναι ακριβώς, δεν μπορούμε στο βάθος να το καταλάβουμε, διότι ο Θεός είναι άπειρος, είναι μυστήριο, είναι σιωπή. Ο Θεός είναι πολύ μυστικός, αλλά υπάρχει παντού. Θεό ζούμε, Θεό αναπνέουμε, αλλά δεν μπορούμε να αισθανθούμε το μεγαλείο Του, την πρόνοιά Του. Συχνά κρύβει τις ενέργειες της Θείας Του πρόνοιας. Όταν όμως αποκτήσουμε την Αγία Ταπείνωση, τότε τα βλέπουμε όλα και όλα τα ζούμε. Ζούμε το Θεό ολοφάνερα και αισθανόμαστε τα μυστηριά Του. Τότε πια αρχίζουμε να Τον αγαπάμε. Και αυτό είναι κάτι που το ζητάει Εκείνος. Είναι το πρώτο που ζητάει για τη δική μας ευτυχία, όπως λέει. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανία σου. Αυτή εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Χριστέ μου, είσαι η αγάπη μου. Δεν σκέπτομαι το θάνατο. Ό,τι θέλει ο Κύριος. Εγώ θέλω να σκέπτομαι το Χριστό. Ανοίξτε κι εσείς τα χέρια σας και ριχτείτε στην αγκαλιά του Χριστού. Τότε ζει μέσα σας. Κι όλο νομίζετε ότι δεν τον αγαπάτε πολύ και θέλετε πιο πολύ να τον πλησιάσετε και να είστε ένα μαζί του. Περιφρονήστε τα πάθη. Μην ασχολείστε με το διάβολο. Στραφείτε στο Χριστό. Για να γίνουν αυτά, χρειάζεται να έλθει η χάρις. Η Θεία Χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα λείποντα αναπληρούσα.